Καλησπέρα σας. Εξοχοντάτη Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, σας καλωσορίζω στον ιστορικό μας Δήμο που δεσπόζει εδώ, στην ακριτική και νευραλγική γωνιά της πατρίδας μας. Σας καλωσορίζω στην αγαπημένη μας Φλόρινα. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και περήφανοι για την ύψιστη τιμή της επίσκεψής σας και την ένθερμη αποδοχή της πρότασής μας για να θεωρήσετε από εδώ και στο εξής συντιμότησά μας. Έρχεστε σε έναν τόπο ιστορικό, φιλόξενο, γνήσια λαϊκό, όπου ήθη και έθιμα συμπλέκονται αρμονικά με το σύγχρονο και ζωντανό τρόπο ζωής. Σε έναν τόπο πληγισμένο από το έβρος και το βάθος της πολιτιστικής του παράδοσης, όσο και ευλογημένο από το σπάνιας ομορφαίας φυσικό του περιβάλλον. Ακροστόλιο της Δυτικής Μακεδονίας, διαχρονικό σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, η Φλόρινα αποτελεί σημείο όσμωσης της Βαλκανικής Άβρας με την Ευρωπαϊκή Αρχοντιά. Συγκλήσεις και αντιθέσεις που σμήλευσαν στη διαχρονία τη σχέση του Φλωρινιώτη με τον τόπο του και συνδιαμόρφωσαν, εμπλουτίζοντας και όχι αλλοιώνοντας, τη σύγχρονη ταυτότητά του. Οι άνθρωποι του τόπου μας ήταν πάντα παρόντες στις μεγάλες ιστορικές στιγμές της πατρίδας μας, της Μακεδονίας και ολόκληρου του ελληνισμού. Από τα αρχαιολογικά χνάρια των Λυγκιστίδων μέχρι τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα και τους ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστές του έπους του 40, με θαυμαστή ανδρεία υπερασπίζονταν τη τιμή της Ελλάδας. Πάντα εκεί. Πιστοί στις αξίες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δικαιοσύνης. Η Φλόρινα, αυτός ο τόπος, ο μικρός σε γεωγραφική έκταση, ο μέγας σε πολιτιστικό απόθεμα, με τη γοητευτική εσωτερικότητα και το εσωτερικό και μαγευτικό φυσικό τοπίο του, ανέκαθεν ήταν γενέτειρα σημαντικών προσωπικότητων. Από τους αριστοτέχνες μουσικούς και τους σπουδαίους ζωγράφους και γλύπτες, οι οποίοι σημείωσαν μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική κίνηση και άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας μας, μέχρι τους σύγχρονους Ολυμπιονίκες και ακαδημαϊκούς, η Φλόρινα δεν έπαψε στιγμή να εμπνέει, να παράγει, να δημιουργεί, αποκτώντας όχι άδικα το χαρακτηρισμό της πόλης των τεχνών και των γραμμάτων. Εξοχοτάτη κύριε Πρόεδρε, σε αυτή εδώ τη λιτή, μα και συνάμα γεμάτη υψηλού συμβολισμού ως τελετή, σας υποδεχόμαστε όχι μόνο ως είπα το πολιτιακό παράγοντα του ελληνικού κράτους, αλλά και σαν δικό μας άνθρωπο. Είστε και εσείς καταγωγής Βορειοελλαδίτισσα, ακρίτας, με κοινά βιώματα που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στη φύση, μόχθο, αρχές και αξίες. Ταυτοτικά στοιχεία που φέρουν και οι άνθρωποι του τόπου μας. Και ακριβώς στη βάση αυτής της ενστηματικής διασύνδεσης, καταφέρνουμε σήμερα να συνενώσουμε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελεί τοπική έκφραση δημοκρατίας με το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα το οποίο με σύνεση υπηρετείται, εκπέμποντας ταυτόχρονα και ισχυρό μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας. Υπογραμμίζεται έτσι και εμπράκτως η διάθεσή σας να αγκαλιάσετε κάθε γωνιά της χώρας μας, από άκρο σε άκρο, από τον πιο μικρό ως τον πιο μεγάλο. Η αξιοθαύμαστη ακαδημαϊκή και επιστημονική σας σταδιοδρομία και οι σπουδαίες υπηρεσίες σας στη δικαιοσύνη, στην πολιτική και στον πολιτισμό σας καθιστούν σηματορό υπευθυνότητας, σοφροσύνης, ευθυκρισίας. Η μετριοπαθίστα στάση έρει τις φωνές διχασμού. Η πράξη σας και ο λόγος σας απαντάει θετικά στις προκλήσεις του σύγχρονου και ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου μας. Σήμερα που οι διεθνείς κρίσεις και οι γεωπολιτικές ανισορροπίες ολοένα και πληθαίνουν, εμείς, ευρισκόμενοι εδώ, στη βορειοδυτική μεθόριο της πατρίδος μας, πάντα επιδιώκουμε τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας με τους γείτονάς μας στα πλαίσια των κανόνων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου,
και θεωρώ πως το σημερινό μήνυμα Εθνικής Ομόνοιας και Ομοψυχίας που στέλνουμε από την ακριτική Φλόρινα αποτελεί διαχρονικά το καλύτερο αντίδοτο σε κάθε ρητορική αναθεωρητισμού και αυθαίρετης επανεγγραφής της ιστορίας. Εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε, από σήμερα αποτελείτε κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας. Σημερίζεστε τις αγωνίες μας, υποστηρίζετε τους στόχους μας. Ενισχύετε τις ελπίδες μας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως παρά τη μεταβατική συγκυρία στην οποία βρίσκεται σήμερα η περιοχή μας λόγω της μεταλιγνητικής εποχής και προσπαθώντας να επουλώσει πληγές του δημογραφικού, ως Δημοτική Αρχή έχουμε προχωρήσει σε ένα πολυεπίπεδο και αναπτυξιακό σχεδιασμό αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας. Έτσι, στρατηγική μας στόχη είναι η ολοκλήρωση των εμβληματικών μας έργων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη και κεφαλαιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Όραμά μας, ένας Δήμος σύγχρονος, λειτουργικός, πράσινος, εξωστρεφής και συμπεριληπτικός. Ένας Δήμος που προοδεύει και εξελίσσεται, που νιώθει περηφάνεια για το παρελθόν του και σχεδιάζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν, για να θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή. Εξοχοντάτη κυρία Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή που κάνετε στον τόπο μας, θα ήθελα με αίσθημα ευθύνης και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας μας για μία ακόμη φορά να σας καλωσορίσω στη Φλόρινά μας, στην Φλόρινά σας και να σας ευχηθώ υγεία και επιτυχή συνέχιση του ευθυνοφόρου και πολυσχητού σας έργου. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, ανακήρυξή σας σε επίτιμη δημότη του Δήμου Φλόρινας. Εξοχοντάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας κατά τη συνεδρίασή του την 3η 17 Σεπτεμβρίου 2024 μετά από εισήγηση του Δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη και με την παρίθμο 183 κάθος 2024 απόφασή του ανακηρύσει την αυτής εξοχότητα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου σε επίτιμη δημότη Φλόρινας σε ένδειξη ύψης της τιμής και αναγνώρισης των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσφέρει στο κορυφαίο πολιτιακό αξίωμα της χώρας μας, στο ελληνικό έθνος, στη δημοκρατία, στην κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισμό της πατρίδος μας. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να επιδώσει το χρυσό κλειδί της πόλης και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σεβασμιότατε κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας, δημότης από σήμερα και εγώ της ακριτικής Φλόρινας, βορειοδυτικά στο χάρτη, βόρεια και εξίσου δυτικά, καθώς έγραψε ο ποιητής και πανεπιστημιακός Μίμης Σουλιώτης, ο οποίος διάλεξε την πόλη σας για να ζήσει και να δημιουργήσει. Ενός τόπου ο οποίος με τα δικά του λόγια σε κατοχυρώνει σε όλες τις κρίσιμες περιστάσεις. Με άλλα λόγια, διασφαλίζει έναν βίο αυθεντικό, καθώς διατηρεί ακέραιη τη μνήμη της πλούσιας ιστορίας της, των ανθρώπων που πέρασαν από εδώ, δαιμόνιων εμπόρων, λογίων και σκληροτράχυλων αγωνιστών,
και των πολιτισμών που συναντήθηκαν στους δρόμους της. Γιατί εδώ, στη Μεθόριο, όπως συμβαίνει και με τις άλλες ακριτικές περιοχές της χώρας μας, ο Έλληνας βιώνει με μεγαλύτερη ένταση την εθνική του ταυτότητα, τη σχέση του με τις ρίζες του, την έννοια της πατρίδας. Ανατρέχοντας την ιστορία, συναντάμε εδώ την αρχαία Λυγκιστίδα, ονομασία της ευρύτερης περιοχής, πριν ακόμη και από την κάθοδο των Δωριαίων, όπως και την Ηράκλεια που έκτισε ο Φίλιππος στον ίδιο τόπο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι κάτοικοί της εστερνίστηκαν το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον ακολούθησαν ως τον Ινδό ποταμό, όπως μαρτυρούν οι ιστορικές πηγές. Γνωρίζουμε επίσης πόσο διαφιλονικούμενη υπήρξε η περιοχή μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων την εποχή του Βυζαντίου, τις σκληρές μάχες που διεξήχθησαν εδώ, το πέρασμα των Σέρβων από τα χώματά της, την κατάκτηση από τους Τούρκους το 1385, τα αρματολίκια και τα αντάρτικα σώματα που έδρασαν στον τόπο επί Τουρκοκρατίας και βέβαια τους αγώνες των κατοίκων της Φλόρινας που συμμετείχαν ολόψυχα στον ξεσηκωμό του γένους το 1821 και πλήρωσαν γι' αυτό βαρύ φόρο αίματος, με κορυφαίο γεγονός τον απαγχωνισμό των προκρήτων της πόλης από τους Οθωμανούς σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της Επανάστασης. Μερικές δεκαετίες αργότερα, στη χαραυγή του 20ου αιώνα, ο Μακεδονικός Αγώνας, ένας αγώνας διμέτωπος εναντίον των Οθωμανών και των Βούλγαρων Κομιτατζίδων για την υπεράσπιση της προγονικής γης, της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, της Ορθόδοξης πίστης, θα δονήσει την περιοχή. Εδώ θα δράσει ο Αετός των Κορεστίων, ο Μακεδονομάχος Καπετάν Κότας. Εδώ και η ηρωική Νικόλαος Πύρζας και Πέτρος Χατζητάσης, οι οποίοι συνέδραμαν το ένοπλο σώμα του Παύλου Μελά και ήταν αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού του τέλους της Στάτιστα. 527 χρόνια σκλαβιάς έζησε η Φλόρινα, ώσπου να ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό στις 7 Νοεμβρίου του 1912. 5 και πλέον αιώνες. Κι όμως, το ελληνικό πνεύμα, παρά τις εισβολές και τις πολιτικές αφομοίωσης των εκάστοτε κατακτητών, παρέμεινε ακμαίο και αδούλωτο. Σήμερα τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες των κατοίκων της Φλόρινας με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους του πολιτισμού, του τουρισμού και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Χαίρομαι για την προβλεπόμενη ανάπλαση περιοχών ιστορικής σημασίας και φυσικού κάλους, όπως τις παραποτάμιες διαδρομής δίπλα στον εμβληματικό ποταμό Σακουλέβα, την ανάδειξη και διάσωση των νεοκλασικών κτηρίων του ιστορικού κέντρου, που θυμίζουν στους επισκέπτες τον πλούτο και το μεγαλείο παλαιότερων εποχών, όταν ανθούσε το εμπόριο του καπνού. Ωστόσο, το μεγάλο στίχημα, κύριε Δήμαρχε, είναι πιστεύω η μετατροπή της πόλης σε ένα σύγχρονο πράσινο δήμο. Όπως έχετε επισημάνει, η αναγκαία πολυγνητοποίηση αλλάζει άρδιν την οικονομία της περιοχής και απαιτεί γρήγορες και επανορθωτικές αλλαγές, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές επιπτώσεις της, με κυριότερη την υψηλή ανεργία που πλήττει τους νέους μας. Η ακριτική Φλόρινα, σαν σκηνικό εποχής, μπορεί να διατηρήσει τη συλλογική μνήμη κάτι από το μελαγχολικό βλέμμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που την αποθανάτησε με τον κινηματογραφικό του φακό στο μετέωρο βήμα του Πελαργού και σε άλλες 6 ταινίες, νομίζω. Όμως σήμερα είναι μια ζωντανή φιλόξενη φοιτητούπολη με αξιόλογη πολιτιστική και κοινωνική ζωή που ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Ως δημότης της πλέον, θα παρακολουθώ από κοντά όλες σας τις προσπάθειες για την ανάδειξη, την προκοπή και την ευμερία αυτού του ευλογημένου από τη φύση τόπου. Σας ευχαριστώ.